Πώ σε λένε? Πετράκι. Εσένα? Κωστάκι. Μια μέρα ήρθε ο παπάς του χωριού του Παλεκύθρου και μας έφερε τα νέα. Ότι η αδελφή μου, ο γαμπρός μου και τα τρία από τα πέντε παιδιά τους είχαν σκοτωθεί. Τα μόνα παιδιά τα οποία διασώθησαν και διασώθησαν ως εκθαύματος είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι 11 ετών, και ο Κώστας, ο οποίος είναι 8 ετών. Οι γονείς μου πέθαναν και τα άλλα τρία μου αδέλφια και εκείνα πέθαναν. Πόσο χρόνο ήταν τα αδέλφια? Το ένα αδέλφι μου ήταν 9 χρονών, το άλλο ήταν 4 και μια κορούα 3 χρόνων. Είδα τη θεία μου ότι ήταν πληγωμένη εδώ, το θείο μου, ένα γέρο, ήταν πληγωμένος και εκείνος. Η μάμα σου και το παπά σου τους είδε? Δεν τους είδα εγώ. Εσύ? Τους είδα εγώ, ναι, ήταν και εκείνοι πληγωμένοι και πληγωμένοι σοβαρά. Τα αυτιά μου, τα μικρά ήταν στην αγκαλιά της θείας μου και ο αδελφός μου δίπλα μου. Εσύ επιβάλλεται? Ναι. Εδώ ήμουν πληγωμένος, εδώ. Το πάμε εδώ. Και είχαμε δύο πόρτες. Μια από εκεί και μια από εδώ. Τους πρώτους τους έβγαλαν από εκεί και εγώ τους έφυγα και... Μόνο σου έφυγες δηλαδή? Ναι. Και πού έφυγα? Έφυγα και έφυγα από την άλλη πόρτα. Ψυχολογικά έχουν το αίσθημα ότι είναι σαν ψέμα και θα πάνε πίσω στο χωριό και θα βρουν τη μάνα, τον πατέρα και τα αδελφάκια τους. Σιγά σιγά το συνειδητοποιούσει ότι τα έχουν χάσει, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον το δράμα αυτών των παιδιών, ίσως τώρα να αρχίζει. Ο φόβος και ο πόνος που νιώθει έναν παιδί των 10 χρονών όταν ζήσει τέτοιες στιγμές τον κάνουν να οριμάσει άμεσα. Πού κυβέρνω, δηλαδή, για σαν όμοια συνέβη τσότζον του ιδού κόρκου βάτζι, όμως το ρωτάμε όλοι που μας μαθαίνετε. Πρώτα μου συναισθήματα μετά από αυτό που μου συνέβη ήταν απλά συναισθήματα απορίας, γνήσιας απορίας. İlk duygularım sadece şaşkınlık ve soru duygularından, yani saf şaşkınlık duygulardan oluşuyordu. Fizika, para bolla παιδιά, και στην Κύπρο, και στο εξωτερικό, και από τις δύο κοινωνίες, και σε άλλες χώρες, χάνουν τους γονείς τους και μεγαλώνουν ορφανά. Tabii Kıbrıs'ta, her iki toplumda ve dünyada pek çok çocuk anne ve babasını kaybederek öksüz bir şekilde büyümektedir. Ευτυχώς στη δική μου περίπτωση, μετά από αυτό που συνέβη, ήμουν τυχερός. Ben kendi durumumda çok şükür şanslıydım. Κρατήθηκα εγκλωβισμένος στο χωριό Βόνη για ένα μήνα περίπου και μετά παραδόθηκα στους συγγενείς μου στη Λευκοσία. Βόνη köyünde bir ay esir kaldıktan sonra Lefkoşa'daki akrabalarıma teslim edildim. Στάθηκα τυχερός διότι την ανατροφή μου την ανέλαβα αντιδύναμη. Çok şanslıydım çünkü benim büyütürmemi, yetişmemi amcalarım üstlendi. Συναισθηματικά προσπάθησα να στηριχτώ σε σκέψεις για το μέλλον και να απομακρύνω τις σκέψεις και τις μνήμες που με παίρνουν πίσω στο χωριό μου του Παλεκύθρου. Geleceğe yönelik düşüncelere yoğunlaşarak beni köyüme Palekythro'ya geri götürecek düşünce ve anılardan uzaklaşmaya çalıştım. Άφησα πίσω για πάρα πολλά χρόνια τα γιατί και από ποιους και ποιος θέλει. Uzun yıllar niçin ve kimlerin suçu gibi soruları geride bırakmaya çalıştım. Έμαθα στη ζωή να μην κλαίω πάνω από έναν χυμένο ποτήρι γάλα.
Dökülen bir bardak sütün arkasından ağlamamayı öğrendim. Έμαθα την να μαζεύω τις δυνάμεις μου εσωτερικά και να προχωρώ στην επόμενη μέρα. Tüm gücümü içimde toplayarak ertesi gün daha ileriye gitmeye çalıştım. Και αυτή ακριβώς είναι η συμβουλή μου προς εσάς για κάθε σας μικρή ή μεγάλη αμβόλια που ίσως να έχετε στη ζωή. Hayatta muhtemelen kaybedebileceğiniz ufak veya büyük şeyler konusunda sizin de böyle davranmanızı tavsiye ediyorum. Τέτοιες απώλειες, μικρές ή μεγάλες, μπορούν να σας χρησιμεύσουν για να ψάξετε αρχικά μέσα σας και να βρείτε απεριόριστη δύναμη και χαρακτήρα για να υπερβείτε κάθε εμπόλιο. Küçük ya da büyük kayıplar, her zorluğu ve engeli yenmenize yardım edecek, iş gücü arayıp bulmanıza yardım edebilir. Αυτόν ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και οι δύο κοινότητες τώρα. Şimdi her iki toplumda bunu yapmaya çalışmalıyız. Να σταματήσουμε το κλάμα πάνω από τα συντρίμια για τους κοτομούς. Ölülerin ve harabelerin arkasından ağlamaya son vermeliyiz. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και στα ωφέλη που έχουμε σε μια ενωμένη Κύπρο. Birleşik bir Kıbrıs'ta elde edebileceğimiz kazançlara önem vermeli ve ona yoğunlaşmalıyız. Πρέπει να κοιτάξουμε το πώς θέλουμε να είμαστε σε 10 ή 20 χρόνια εάν δουλέψουμε όλοι μαζί. Birlikte çalışmakla 10 veya 20 yıl sonra nasıl olabileceğimize önem vermeliyiz. Ή αντιθέτως, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα ζουν τα παιδιά μας σε 10, σε 20 ή 30 χρόνια αν παραμείνουμε προσκολλημένοι στα παλιά πάθη και αδικίες. Για τα 10-20 για τα 30 yıl sonra eski eksi haksızlıklara ve felaketlere bağlı kalarak devam edersek çocuklarımızın nasıl yaşayacağını görmeliyiz, anlamalıyız. Τα τελευταία χρόνια έχω μελετήσει τα γεγονότα από το 1964 μέχρι το 1974 με τη βοήθεια των φίλων εδώ στο Προεδρείο. Cumhurbaşkanlığındaki dostlarımın yardımıyla buradaki dostlarımın yardımıyla ve 1964'ten 1974 yılı yılına kadar olan olayları araştırdım, inceledim. Και συνεχώς ανακαλύπτω όλο και περισσότερο ότι και οι δύο κοινότητες ήταν θύματα των ολίγων Κυπρίων που είχαν μεθύσει από τον φανατισμό και τον εθνικισμό. Sürekli olarak Kıbrıslıların τους συγχωρώ γιατί το μέλλον των δικών μου παιδιών και των δικών σας παιδιών και των παιδιών όλων των Κυπρίων και στις δύο κοινότητες έχουν δικαίωμα μια δεύτερη ευκαιρία καλύτερη από την δική μας γενιά. Onları affediyorum çünkü benim onların ve Türk Kıbrıslıların çocukları bizimkinden daha iyi bir geleceğe sahip olma hakkına sahip. Η δική μου μικρή περιπέτεια με υποχρεώνει. Benim yaşadığım küçük macera. Να διδάξω στα δικά μου παιδιά να μην σκοτώνουν ποτέ για την θρησκεία ή για την πατρίδα. Benim kendi çocuklarıma din veya vatan için öldürmemelerini öğretmeye mecbur bırakıyorum. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.